Μέσα στο βιβλίο τι θα έχει? Θα έχει εμένα και τα γεγονότα, τέλος πάντων, της ζωής μου, όπου έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Mm-hmm. Θα είναι ένα ταξίδι από τη μέρα που γεννήθηκα έως και το σήμερα, αλλά συνάπτωσα την προσοχή σε πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία θεωρώ ότι υπάρχουν γύρω μας, όπως και πολύ χειρότερα, αλλά που θα ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο για να τους δείξω ότι με βοήθησαν να συνεχίσω, ίσως καλύτερα, ίσως καλύτερος. Πώς θα έλεγε το βιβλίο? Δεν ξέρουμε ακόμα. Πώς πήρες αυτή την απόφαση για το βιβλίο? Αυτή η απόφαση προέκυψε μέσα από το πρώτο μου συνέδριο, όταν είχα καλεστεί από μια εταιρεία εδώ στην Κύπρο για να μιλήσω ως motivational speaker, και μαζί με τη συνεργάτη μου θεώρησε αρκετά αυτά τα οποία άκουσε, και μετά που ανέπτυξα και σε αυτή σε τέταρτη κουβέντα που είχαμε, και ότι ήταν αρκετά για να συγγραφεί αυτό το βιβλίο και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει για ποιο λόγο είδε αυτές τις συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα στο παιχνίδι. Και είναι καθαρά παρακινητικού χαρακτήρα, όπως παρακινητικού χαρακτήρα μπορεί να είναι μια συνομιλία μεταξύ δύο φίλων, όπου κάποιος είτε ενθαρρύνει είτε παραδειγματίζει με την απόφαση του ή αντίδρασή του το φίλο του. Άρα θα είναι ένα βιβλίο καθαρά για σένα, για τη ζωή σου, τα βιώματά σου. Και όλα όσα έχεις ζήσει μέχρι σήμερα στην ουσία. Ναι, που δεν είναι και πολύ εύκολο να τα θυμηθώ. Θα είναι ομά ή θα είναι πιο στρογγυλοποιημένα? Όχι, θα είναι και τα δύο. Και τα δύο. Θα είναι όπως πρέπει να γραφτούν. Δεν θα ωραιοποιήσουμε καταστάσεις, γιατί δεν είναι σκοπός να βγάλουμε μια μυθοπλασία. Ποια ελαττώματά σου θα δει ο κόσμος μέσα σε αυτό το βιβλίο? Ποια ελαττώματά μου? Ναι, γιατί σίγουρα έχεις και εσύ ελαττώματα όπως όλοι μας. Τι θα δει? Οπωσδήποτε. Και είχα και έχω. Ίσως είχα περισσότερα. Ποια είναι αυτά? Η έλλειψη υπομονής, ίσως. Mm-hmm. Στο όχι πολύ πρόσφατο παρελθόν, πάντως. Ποια ελαττώματά μου? Το ψέμα. Δηλαδή, έλεγες ψέματα? Όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, ήμουν κι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε κάποια στιγμή το ψέμα. Γιατί χρειάστηκε? Μην το εστιάζουμε ότι μου ψεύτης. Χρειάστηκε κάποιες φορές να πω ψέματα και κατάλαβα ότι όλο αυτό αφενός προσβάλλει ανθρώπους και στεναχωρεί, και την άλλη δεν οδηγεί και πουθενά. Mm-hmm. Ίσως μέσα από κάποια γεγονότα ή μέσα από αυτό το οποίο έβλεπα και δεν μου άρεσε, έγινα πιο ειλικρινής και ευθύς άνθρωπος. Αλλά μιλάμε για πολύ, πολύ παλιά. Δεν ανήκει στην τελευταία 15 ετία. Έχεις κάνει πράγματα στη ζωή σου που τα έχεις μετανιώσει? Όχι. Θα μετάνιωνα αν δεν έβλεπα την αλήθεια σε κάτι που έκανα και συνέχιζα κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου. Έχεις κάνει ακραία πράγματα στη ζωή σου? Έχω κάνει. Έχεις κάνει καταχρήσεις στη ζωή σου? Όχι ιδιαίτερες. Νορμάλ, δηλαδή κάποια στιγμή και εγώ δούλευα για τα έξτρα χρήματα όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς και τα λοιπά. Αυτό είναι από μόνο του μια κατάχρηση. Όταν δούλευα σε nightclubs και τέτοια, σε μικρότερη ηλικία φυσικά. Όταν δούλευε σε νύχτα, στα νυχτερινά μαγαζιά. Παλιά. Παλιά, πολύ παλιά. Σερβιτόρ. Σου πρόσφεραν ποτέ ναρκωτικά, σου είπαν έλα να δοκιμάσεις, είδες μπροστά σου καταστάσεις? Ναι, είχα δει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς ήμουν αρκετά στα καλά μου και πάταγα αρκετά στα πόδια μου για να μπορέσω να ξεχωρίσω τι θέλω και τι έχει σημασία και τι όχι. Θα τα δούμε όλα αυτά γραμμένα μέσα? Θα δείτε πολλά από αυτά, ναι. Έχεις δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά? Όχι, με την έννοια που το λες. Καταρχήν τα ναρκωτικά είναι πολλά. Έτσι. Ναι, έχω δει μπροστά μου, με έχουν πάρει μυρωδιές από ανάλογα όταν ήμουν σε τέτοιο χώρο, αναγκαστικά γιατί δούλευα. Αλλά δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία, όπως δεν μου άρεσε ποτέ. Δηλαδή τα θεωρώ πράγματα εντελώς ξένα, το τζόγο. Ακόμα και το τάβλι που κάνανε στο ποδόσφαιρο, που παίζανε φίλοι και βάζανε στοίχημα στο τάβλι, εμένα μου ήταν εντελώς ξένα. Και αυτόν τζόγο είναι όταν είναι. Ναι, είναι μια μορφή στοιχήματος. Τα πάντα μπορείς να τα κάνεις σε τζόγο. Το αν θα. Σε πόση ώρα θα περάσει ένα μαύρο αυτοκίνητο, σε πόση ώρα θα περάσει ένα κίτρινο αυτοκίνητο στον δρόμο. Όταν κάποιος θέλει να τζογάρει, τα πάντα θα κάνει τζόγο. Κοίτα, οπωσδήποτε μου αρέσει να υπάρχει κίνητρο, δηλαδή και στα παιχνίδια που είδαμε ή γενικά στο ποδόσφαιρο και αυτά, μου αρέσει να κερδίζω. Αυτό είναι ένα στοίχημα, η νίκη είναι ένα στοίχημα. Αλλά όχι με την έννοια που το είπαμε πριν, σε καμία περίπτωση. Ναι. Άρα θα δούμε πάρα πολλές άγνωστες πτυχές, φαντάζομαι πράγματα που ίσως δεν έχεις πει κιόλας μέχρι σήμερα μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Κοίτα, είναι αλήθεια ότι δεν είναι πολύ εύκολο να θυμηθείς από τότε που γεννήθηκες μέχρι σήμερα τι γίνει. Ούτε το να το διατυπώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Και φαντάζομαι ίσως σε πολλές περιπτώσεις να ξύνεις και πληγές. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως κάποιες φορές έτσι θα ξύνεις και πληγές για να μιλήσεις για κάποια πράγματα, να τα εξωτερικεύσεις, να τα πεις σε κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να πεις τα πάντα. Και στο βιβλίο γράφονται, θα γραφτούν και γράφονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ούτε ο κόσμος ούτε πολλοί άνθρωποι δικοί μου. Αλλά επειδή αισθάνομαι πάρα πολύ καλά για αυτά και επειδή έχω μια πολύ καλή συνεργάτηδα η οποία το συγγράφει, πιστεύω ότι θα βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο. Πότε το αναμένουμε αυτό, περίπου? Περίπου το Μάιο. Αυτό το Μάιο. Α, πολύ σύντομα. Ναι, είναι, έχει τον Δεκέμβριο, Γενάρη που έχει αρχίσει όλο αυτό. Νοέμβριο, τέλος Δεκέμβριο. Ναι. Άρχισαν οι συνεντεύξεις. Φαντάζομαι ότι και εκεί, όπως είπαμε, ότι υπάρχει γενικότερα μια ανθρωποφαγία. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Και αν θέλεις, πηγαίνεις να αγοράζεις ένα βιβλίο. Αν θέλεις, δεν πηγαίνεις να αγοράζεις ένα βιβλίο. Αν θέλεις, πηγαίνεις στην επιχείρηση κάποιου. Αν θέλεις, δεν πηγαίνεις στην επιχείρηση κάποιου. Αν θες, πηγαίνεις σε αυτό το εστιατόριο να φας. Αν θες, δεν πηγαίνεις σε αυτό το εστιατόριο να φας. Για το βιβλίο, έχεις ακούσει σχόλια? Ότι τώρα ο Αγγελόπουλος που θα γράψει βιβλίο. Όχι ιδιαίτερα πράγματα, αλλά αυτό πήγα να πω και μ' αρέσει που με ρωτάς αυτή την ερώτηση. Δεν είμαι ξαφνικά κάποιος ο οποίος ήρθε μια κυρία ή ένας κύριος και είπε: εσένα θα σου γράψω ένα βιβλίο, θα χρησιμοποιήσω το όνομά σου και πάνω. Δεν έγινε έτσι. Έγινε ένα συνέδριο το οποίο δεν ήταν και πολύ εύκολο για μένα το να καλεστώ από μια μεγάλη εταιρεία και να καθίσω μπροστά σε 500 άτομα στελέχη να προσαρμόσω το λόγο μου και τα βιώματά μου πάνω σε μια θεματολογία ενός τέτοιο project. Απ' την άλλη, επειδή έγινε μια πολύ ωραία κουβέντα με αυτούς τους ανθρώπους και μια πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη κουβέντα με τη γυναίκα αυτή η οποία συγγράφει το βιβλίο και η οποία θα είναι το όνομά της πάνω στο βιβλίο. Μπορούμε να ξέρουμε, λες ποια είναι? Ναι, είναι η Ευγή Σαββίδου. Mm-hmm. Αρχίσαμε όλο αυτό να το κάνουμε πράξη γιατί ήξερα πολύ καλά γιατί το κάνουμε. Δεν είναι το εμπορικό κομμάτι η προτεραιότητα. Θα πρέπει να πω ότι ένα ποσοστό θα πάει σε φιλανθρωπίες, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τώρα, ούτε προσπαθώ να το παίξω καλώς. Είναι ωραίο όλο αυτό που προτάθηκε σε μένα από τη γυναίκα αυτή και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Και πολύ έτσι ιδιαίτερο για μένα το να μιλάω για τον εαυτό μου και να μπορέσω να επεξηγήσω και γιατί έγινε αυτό μέσα στο παιχνίδι, αλλά και γιατί έφτασα σήμερα να είμαι ήρεμος μετά από όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει εγχειρίδιο να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Όπως πολλές φορές δεν υπάρχει εγχειρίδιο να αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις. Και πρέπει να μάθεις μόνος σου. Και εσύ το έχεις κάνει αυτό. Όχι μόνο εγώ. Και όχι μόνο εσύ, ναι. Αλλά και εσύ ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο που το έχει κάνει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μαθαίνουν και από τα λάθη τους, αλλά και γίνονται αυτοδίδακτοι κατά ανάγκη. Εννοείται. Mm.